Για πρώτη φορά από την έναρξη των ερευνών για την υπόθεση των υποβρυχίων, η εισαγγελική λειτουργία και εφορία στη Γερμανία μιλούν για στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση και όχι την υπογραφή της σύμβασης. Να σημειώσουμε ότι μία από τις δύο εταιρείες είχε εμπλακεί στην κατασκευή των οπλικών συστημάτων των υποβρυχίων, τα οποία για την ώρα είναι όπλα. Να καλησπέρισω τον Τάσο Τέλογλου. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη και γιατί κρίνεται σημαντική? Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται σε αυτό το ένταλμα ερεύνης που έχουμε στα χέρια μας. Είναι της εισαγγελίας της Βρέμης από το 15 Αύγουστο. Έχει εκδοθεί στις 15 Οκτώβου του 2013. Οι έρευνες γίνανε σε κτίρια των δύο αυτών εταιριών και σε γραφεία, σε αυτοκίνητα, σε σπίτια στελεχών. Πρόκειται για τις εταιρείες Atlas και Rheinmetall Defense Electronic Systems. Πρέπει να πούμε ότι η δεύτερη είναι μητρική της πρώτης. Και αφορούν οι έρευνες αυτές ύποπτες πληρωμές 18 εκατομμυρίων ευρώ για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ένα μικρό ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό των... Ναι, που ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, ναι. για το ηλεκτρονικό εξοπλισμό των υποβρυχίων για το διάστημα από το 2002 έως το 2011. Βάζει αυτό το διάστημα η εισαγγελία της Βρέμης, διότι θεωρεί ότι... αυτό είναι το διάστημα που δεν έχει παραγραφεί ακόμα και κυρίως ρίχνει το βάρος της όχι τόσο στα καινούργια υποβρύχια, στα 2014, στον τύπο Παπα-Νικολής, δηλαδή τη σύμβαση που υπόγραψε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, όσο στη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τον κύριο Τσοχατζόπουλο και αφορά τον εξυγχρονισμό των υποβρυχίων 2009, όπου τα ηλεκτρονικά ήταν πολύ περισσότερα γιατί ήταν παλιά υποβρύχια και έπρεπε να εξυγχρονιστούν αυτά. Μάλιστα. Τι λένε οι εταιρείες? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στο ίδιο το ένταλμα ερεύνης της εισαγγελίας ορίζονται δύο πράγματα. Το πρώτο που ορίζεται είναι ότι κατονομάζονται δύο Έλληνες υπήκοοι που κάναν αυτές τις πληρωμές. Είναι γνωστοί και στην ελληνική δικογραφία, από την ελληνική δικογραφία μάλλον προέκυψε, και μια εταιρεία η οποία ενώ ήταν εταιρεία γραμματοκιβώτιο έπαιρνε προμήθεια 15%, δηλαδή δεν έκανε καμία υπηρεσία αλλά έπαιρνε προμήθεια 15%. Οι ίδιες οι εταιρείες, η μεν εταιρεία Atlas παραδέχτηκε ότι έγιναν οι έρευνες στην εγκατάστασή της, στη Βρέμη. Η εταιρεία Rheinmetall είπε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτά που μας επιρρύπτονται. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι στο ίδιο το ένταλμα ερεύνης σημειώνεται ότι η εταιρεία Rheinmetall στράφηκε μόνη της στην εισαγγελία και έδωσε στοιχεία για αυτές τις πληρωμές. Επομένως είναι σε μια πιο άνετη θέση σε σχέση με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σε ευχαριστώ πολύ.